από τον ομιλητή τον κατάλληλο τρόπο της ερώτησης που ακολουθεί. Τελειώνουμε λοιπόν με τις καρδιοχειρουργικές μας επεμβάσεις στα παιδιά, μαζεύουμε τα στοιχεία, πώς τα αξιολογούμε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για τα παιδιά και για τους ενήλικες, αλλά ιδίως για τα παιδιά που αναφερόμαστε, ο τρόπος αξιολόγησης των αποτελεσμάτων μας. Ο παραδοσιακός τρόπος ήταν μαζεύοντας τα αρχεία της κλινικής, με μεγάλες μελέτες κλινικές, μεταναλύσεις κτλ. Σήμερα όμως βλέπουμε ότι το μέλλον έρχεται και τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας είναι πολύ πιο εξελιγμένα και βασίζονται σε μαθηματικά μοντέλα και τεχνητή νοημοσύνη. Ακριβώς αυτό το κομμάτι, ο συνάδελφος, ο κύριος Γιώργος Αρής από το Θεραπευτήριο Μητέρα, είναι σε θέση να μας παρουσιάσει πώς γίνεται η αξιολόγηση της ποιότητας των καρδιοχειρουργικών αποτελεσμάτων. Κύριε Σαρή, σας καλώ στο βήμα και έχετε το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι από τον Σύλλογο Η Καρδιά του Παιδιού, καταρχάς ευχαριστώ την Οργανωτική Επιτροπή για την τυπητική πρόσκληση να παρουσιάσω αυτό το θέμα. Θα μου δώσετε το... αυτό εδώ. Ωραία. Πριν από πάνω από 30 χρόνια, στο Bristol, στη Μεγάλη Βρετανία, δημιουργήθηκε ένα σκάνδαλο όταν αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε υψηλή θνητότητα στο παιδοκαρδιοχειρουργικό αυτό κέντρο. Υπήρχαν πολλές διαμαρτυρίες, δημόσιες, διαδηλώσεις γονέων και απέτηση να γίνει κάποια έρευνα, η οποία τελικά έγινε, κόστισε 15 εκατομμύρια λίρες και έδωσε πολλά χρήσιμα συμπεράσματα και μαθήματα για τον έλεγχο των παιδοκαρδιοχειρουργικών αποτελεσμάτων. Ποια ήταν κάποια από τα μαθήματα, έχει πολλά. Είναι σαφές ότι οι ασθενείς και οι οικογένειές τους έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν τα αποτελέσματα των επεμβάσεων στα οποία πρόκειται να υποβληθούν τα παιδιά τους. Και από τη δική μας πλευρά, εμείς οι γιατροί, έχουμε υποχρέωση να μοιραζόμαστε αυτές τις πληροφορίες με τους γονείς και τις οικογένειές τους με τρόπο που να είναι κατανοητός σε αυτούς. Και η αλήθεια είναι ότι χωρίς εμείς οι ίδιοι να γνωρίζουμε ποια είναι η θνητότητα, οι επιπλοκές των επεμβάσεών μας, αλλά και αυτών των άλλων συναδέλφων και νοσοκομείων, στα αλήθεια δεν μπορούμε να ενημερώσουμε σωστά τους γονείς και να πάρουμε τη συγκατάθεσή τους για μια σχεδιαζόμενη επέμβαση. Φυσικά, στην εμπειρία μου και νομίζω όλων μας, όλοι οι συνάδελφοι, όλα τα παιδοκαρδιοχειρουργικά κέντρα θέλουν να παρέχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα και κατά το δυνατόν άριστη. Αλλά βέβαια, όλοι, εμού συμπεριλαμβανομένου φυσικά, νομίζουμε ότι οι δικοί μας ασθενείς είναι διαφορετικοί. Άρα εμείς μπορεί να έχουμε ίσως διαφορετικά αποτελέσματα. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε, και αυτό είναι κάτι που έχει πει ο Ρίτσαρντ Φάινμαν, που είναι νομπελίστας θεωρητικός φυσικός, ότι μια βασική αρχή της επιστήμης είναι ότι δεν πρέπει να παραπλανάμε τον εαυτό μας και ο εαυτός μας είναι το πιο εύκολο άτομο που μπορούμε να παραπλανήσουμε. Για να μην το κάνουμε αυτό, πρέπει να έχουμε στοιχεία. Γιατί χωρίς να έχουμε στοιχεία και να μπορούμε να τα αναλύουμε επιστημονικά, όλοι μας είμαστε απλώς άλλο ένα άτομο που έχει μια γνώμη. Πρέπει λοιπόν να μπορούμε να μετράμε τα αποτελέσματα και να έχουμε μεθοδολογία για να τα αναλύουμε. Και υπάρχουν ορισμένα προαπαιτούμενα για να μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Πρώτον, εφόσον καταγράφουμε στοιχεία, πρέπει να έχουμε μια κοινή γλώσσα, μια ονοματολογία που να είναι γενικά αποδεκτή από όλους. Να μην ονομάζει ο καθένας την κάθε πάθηση, την κάθε επέμβαση όπως νομίζει. Να έχουμε ένα μηχανισμό να καταγράφουμε αυτά τα αποτελέσματα, μια βάση δεδομένων. Να έχουμε ένα μηχανισμό να επιβεβαιώνουμε ότι τα στοιχεία που καταγράφονται είναι ακριβή και αληθή. Και να έχουμε και μηχανισμούς, μεθοδολογία για να αξιολογούμε την περιπλοκότητα της κάθε περίπτωσης. Πάμε τώρα. Όσον αφορά στην ονοματολογία, αυτό έχει λυθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Η βάση δεδομένων παιδοκαρδιοχειρουργικών αποτελεσμάτων και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού έχουν υιοθετήσει το International Pediatric and Congenital Cardiac Code
και στην, που είναι καταγεγραμμένο ουσιαστικά στο ICD-11, στο 11. Βάσεις δεδομένων. Οι δύο μεγαλύτερες βάσεις παιδοκαρδιοχειρουργικών δεδομένων στον κόσμο είναι η βάση δεδομένων της Αμερικανικής εταιρείας STS και της Ευρωπαϊκής Παιδοκαρδιοχειρουργικής Εταιρείας. Και αυτές οι δύο βάσεις δεδομένων έχουν αναπτυχθεί παράλληλα, χρησιμοποιώντας την ίδια αιματολογία, σε πλήρη εναρμόνιση των πεδίων τα οποία συλλέγονται και έχοντας πραγματοποιήσει και συνεργατικές αναλυτικές μελέτες. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων έχει στοιχεία για πάνω από 350.000 παιδοκαρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, όχι μόνο από την Ευρώπη, αλλά και από άλλα μέρη του κόσμου, και συγκεντρώνει πληροφορίες, πάρα πολλές από ό,τι βλέπετε εκεί, δεν θα σας κουράσω να τα αναγνώσω, για κάθε επέμβαση. Όχι μόνο τη διάγνωση, την εγχείρηση, τις επιπλοκές κτλ. Τώρα, έχουμε κάποιο μηχανισμό να επιβεβαιώσουμε ότι τα στοιχεία που συγκεντρώνονται είναι ακριβή και αληθή? Ναι, η Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων εφαρμόζει το πρωτόκολλο Source Data Verification, που σημαίνει ότι ανεξάρτητοι επιθεωρητές της εταιρείας επισκέπτονται το κέντρο και ελέγχουν όλα τα data fields τα οποία συγκεντρώνονται για όλους τους ασθενείς. Και έχουμε βρει στατιστικά ότι δεν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα unverified και στα verified data. Εμείς, η ομάδα μας εδώ πέρα στην Ελλάδα από πριν το 2000, έχουμε εθελοντικά συμμετάσχει στην τακτική αυτή διαδικασία, η οποία οδηγεί στην πιστοποίηση των αποτελεσμάτων σε όλα τα κέντρα στα οποία η ομάδα μας έχει δραστηριοποιηθεί. Τώρα, ποια είναι η μέθοδος να αξιολογήσουμε την βαρύτητα των περιστατικών που αντιμετωπίζονται? Σίγουρα είναι πλέον γνωστό ότι οι διαφορές στα αποτελέσματα μπορεί να προέρχονται από διαφορές προφανώς στην βαρύτητα της νόσου, στην αποτελεσματικότητα της παρέμβασης, αλλά μερικές φορές είναι και τυχαία, γιατί οι βιολογικοί οργανισμοί δεν είναι μηχανήματα, δεν ελέγχονται απολύτως. Επειδή λοιπόν κάθε ένας από εμάς νομίζει ότι η δική μου ασθενής είναι διαφορετική, είναι απαραίτητο, αφού καταγραφούν και στοιχειοθετηθούν όλα αυτά τα οποία καταγράφονται, να έχουμε τρόπους να αξιολογήσουμε την βαρύτητα της σύνθεσης των περιστατικών που αντιμετωπίζει ο καθένας μες στο κάθε κέντρο. Αρχικά αυτοί οι μέθοδοι ήταν εμπειρικές μέθοδοι, δηλαδή ένα γκρουπ ειδικών, μετά από συζητήσεις και συσκέψεις, αποφάσισε ότι αυτές οι επεμβάσεις σε αυτή την κατηγορία έχουν περίπου αυτό το κίνδυνο, στην παραπάνω κατηγορία τον άλλο κίνδυνο κτλ. Η πρώτη τέτοια μέθοδος είναι γνωστή ως το Aristotle Basic Complexity Score και Levels και πιο γνωστό το Risk Adjustment in Congenital Heart Surgery, το λεγόμενο RACS. Και όπως βλέπετε στην διαφάνεια εδώ, υπάρχει μία σχέση ανάμεσα στην κατηγορία κατά RACS και στη θνητότητα. Στη συνέχεια, η Αμερικάνικη και η Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων συνεργάστηκαν και με βάση πλέον δεδομένα και όχι την γνώμη ειδικών, κατήρτισαν τις κατηγορίες που ονομάζονται STAT, οι οποίες είναι κατηγορίες περιπλοκότητας των επεμβάσεων και πράγματι συνδέονται με την παρατηρούμενη θνητότητα στα περιστατικά αυτά. Με βάση αυτή την κατηγοριοποίηση, η STS έχει επεξεργαστεί κάποιο μοντέλο πρόγνωσης του κινδύνου, το οποίο είναι γραμμικό μοντέλο και περιλαμβάνει στοιχεία, σαν αυτά που βλέπετε εκεί στον πίνακα, με κάποιο συντελεστή βαρύτητας για το κάθε στοιχείο. Και με βάση αυτό, πράγματι μπορεί να γίνει πρόγνωση του κινδύνου και κατηγοριοποίηση των αποτελεσμάτων των καρδιοχειρουργικών κέντρων, κατά πόσον αυτά είναι σύμφωνα με το αναμενόμενο ή καλύτερα ή χειρότερα. Παρόμοια μεθοδολογία, πάλι γραμμική μεθοδολογία, έχει εφαρμοστεί και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το μοντέλο αυτό είναι το λεγόμενο PRICE, Partial Risk Adjustment in Surgery, και με βάση αυτό, στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει υποχρεωτική πλέον, μετά την παλιά υπόθεση Bristol, της
απόδοσης κατά κάποιο τρόπο των παιδοκαρδιοχειρουργικών κέντρων, τα οποία αναφέρονται εδώ σε αυτό το πίνακα, και το κάθε κέντρο αναφέρει τον αριθμό των περιστατικών, τον αριθμό των επιζώντων, των θανάτων, τη θνητότητα, ποια είναι αυτή η οποία θα έπρεπε να είναι και αν αποκλίνει στατιστικά από το αναμενόμενο. Τώρα, οι περιορισμοί αυτών των παραδοσιακών μεθόδων της ιατρικής στατιστικής είναι αρκετοί. Υπάρχει η λανθασμένη προϋπόθεση ότι οι διάφοροι παράγοντες κινδύνου συσχετίζονται μεταξύ τους με ένα γραμμικό τρόπο, το οποίο όμως ξέρουμε ότι δεν είναι αλήθεια. Δηλαδή, για παράδειγμα, το σωματικό βάρος έχει πολύ μεγάλη σημασία για ένα νεογέννητο που κάνει μια επέμβαση, ας πούμε, μετάθεσης, αλλά έχει καμιά σημασία στα αλήθεια για ένα παιδάκι 7-10 χρονών που κάνει μια εγχείρηση μεσοκολπικής επικοινωνίας. Αντίστοιχα, έχει πολύ μεγάλη σημασία η ανατομία των στεφανιαίων για μια επέμβαση αντιμετάθεσης, αλλά καμία σημασία για ένα μεσοκολπικό έλλειμμα. Επίσης, οι παραδοσιακές μέθοδοι έχουν το μειονέκτημα του bias, δηλαδή της προκατάληψης, γιατί οι παράγοντες που εξετάζονται σε αυτές τις γραμμικές εξισώσεις είναι προπροσδιορισμένες από τους ερευνητές. Και η μεθοδολογία αυτή δεν μπορεί να απαντήσει σε ερωτήματα που δεν έχουν τεθεί. Δηλαδή, αν υπάρχουν πράγματα μέσα, αν υπάρχουν ενδείξεις μέσα στο data, μέσα στα στοιχεία, τα οποία δεν έχει σκεφτεί κάποιος, κάποιους συσχετισμούς, αυτοί δεν μπορεί να αναδειχθούν εκτός αν τους σκεφτεί κάποιος από πριν. Και φυσικά είναι αρκετά δύσκολες αυτές οι αναλύσεις, γιατί προϋποθέτουν πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ προσπάθεια να καταρτήσει κανείς αυτές τις εξισώσεις και να αναλύσει με αυτές διάφορες κατηγορίες ασθενών. Η Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων όμως έχει προχωρήσει λίγο πιο πέρα και έχει εισάγει καινούργιες μαθηματικά αντικειμενικές μεθόδους που λύνουν αυτό το πρόβλημα του case mix και κατά αυτόν τον τρόπο διευκολύνουν την αξιολόγηση των παιδοκαρδιοχειρουργικών προγραμμάτων. Αυτή η δουλειά έχει γίνει σε συνεργασία με την ομάδα τεχνητής νοημοσύνης του MIT, τον καθηγητή Μπετσιμά, και έχει τα αρκετά πλεονεκτήματα. Καταρχάς, η μεθοδολογία είναι μη γραμμική. Δεν προϋποθέτει καμία σχέση ανάμεσα στους παράγοντες κινδύνου. Η λογική της μεθοδολογίας είναι κατανοητή από τον απλό άνθρωπο, ο οποίος δεν χρειάζεται να έχει τρομερές γνώσεις τεχνητής νοημοσύνης. Τα μοντέλα και η μεθοδολογία είναι αντικειμενικά, καθαρά μαθηματικά και επομένως δεν μπορεί να υπάρχει προκατάληψη. Και οι αναλύσεις είναι πολύ εύκολες, γιατί άπαξ και ο αλγόριθμος φτιαχτεί, μετά δουλεύει αυτόματα. Η στόχη αυτής της συνεργασίας ήταν η διαστρωμάτωση του κινδύνου, η πρόγνωση του κινδύνου σε ένα συγκεκριμένο ασθενή, η αξιολόγηση των παιδοκαρδιοχειρουργικών κέντρων. Έχουμε λοιπόν ότι η μεθοδολογία αυτή αφορούσε την επεξεργασία των δεδομένων 235.000 ασθενών και σχεδόν 300.000 επεμβάσεων καταχωρημένων στην Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων, με στόχο την πρόγνωση της θνητότητας, της μετεγχειρητικής διασωλήνωσης και της μετεγχειρητικής νοσηλείας. Υπάρχει σαφώς η δυνατότητα να βάλουμε οποιοδήποτε στόχο θέλουμε, οποιαδήποτε επιπλοκή, οποιοδήποτε συνδυασμό μέσα στον αλγόριθμο. Χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης και επεκράτησε η μεθοδολογία που είναι γνωστή σαν Optimal Classification Trees, με πολύ μεγάλη ακρίβεια και διακριτότητα των αποτελεσμάτων. Και αυτή η μεθοδολογία δημοσιεύτηκε στο World Journal of Pediatric and Congenital Heart Surgery πριν από ένα χρόνο περίπου και παρέμεινε σαν η εργασία αυτή, σαν η πιο διαβασμένη εργασία στο περιοδικό το 2021. Τώρα, αυτού του είδους τα μοντέλα παρουσιάζονται σαν ένα decision tree, όπως βλέπετε εδώ αριστερά, όπου τα τελικά φύλλα αυτού του δένδρου είναι υποκατηγορίες ασθενών που έχουν τον ίδιο κίνδυνο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ μπορεί να είναι θνητότητα, αλλά μπορεί να είναι οτιδήποτε. Το σύνολο αυτών των τελικών φύλων συναπαρτίζουν όλο τον πληθυσμό των ασθενών
Και ο δρόμος σε αυτόν τον αλγόριθμο, σε αυτό το δέντρο, είναι απόλυτα κατανοητός. Μπορεί κανείς να κοιτάξει βήμα-βήμα και να καταλάβει πόσο αλγόριθμος κατέληξε εκεί. Με βάση αυτόν τον αλγόριθμο μπορούμε να κάνουμε πρόγνωση μια σχεδιαζόμενη επέμβαση σε έναν οποιοδήποτε ασθενή. Μπορούμε να διαλέξουμε τι θέλουμε να προβλέψουμε, θνητότητα, διασωλήνωση, οτιδήποτε. Βάζουμε τα στοιχεία, για παράδειγμα εδώ πέρα ένα νεογνό, 2,8 κιλά, μετάθεση μεγάλων αγγείων, διασωληνωμένο κτλ. Και ρωτάμε ποια είναι η αναμενόμενη θνητότητα, ποια είναι η θνητότητα, το εύρος της θνητότητας που απαντάται στα διάφορα κέντρα και ποια μπορούμε να περιμένουμε ότι είναι η θνητότητα στο δικό μας κέντρο. Και όταν βάλουμε αυτά τα στοιχεία, μας βγάζει αυτόματα σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο ο αλγόριθμος ότι η αναμενόμενη θνητότητα κατά μέσον όρο είναι 16%. Βλέπουμε εδώ στο διάγραμμα όμως ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο εύρος. Επομένως, το 16% μπορεί να μην εξυπηρετεί πάρα πολύ, γιατί ο ασθενής ενδιαφέρεται στο δικό σου νοσοκομείο τι γίνεται. Εδώ τυχαίνει σε αυτό το συγκεκριμένο νοσοκομείο, παρότι η μέση αναμενόμενη θνητότητα είναι 16%, να είναι 2,7%. Τώρα, είπαμε ότι αυτή η ανάλυση παρουσιάζεται σαν ένα decision tree, από το οποίο προκύπτει αυτόματα η διαστρωμάτωση των διαφόρων νοσοκομείων με βάση την παρατηρούμενη θνητότητα, observed, σε σχέση με την αναμενόμενη, expected. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα μία διαστρωμάτωση των νοσοκομείων, όπου η αναλογία αυτή φαίνεται από αυτή την οριζόντια γραμμή. Σε αυτή την οριζόντια γραμμή η παρατηρούμενη και η αναμενόμενη θνητότητα είναι η ίδια. Άρα αυτά τα νοσοκομεία έχουν χαμηλότερη από το αναμενόμενο, είναι, ας πούμε, αποδίδουν καλύτερα, και τα άλλα έχουν υψηλότερη και στη μέση είναι περίπου στον μέσο όρο στατιστικά. Το ίδιο, την ίδια πληροφορία μπορούμε να την δούμε αν κοιτάξουμε το σύνολο των νοσοκομείων σε ένα επίπεδο όπου στον άξονα των Χ έχουμε την αναμενόμενη θνητότητα. Επομένως, όσο μεγαλύτερη είναι η αναμενόμενη θνητότητα, τόσο πιο δύσκολο είναι το case mix του κέντρου. Εδώ είναι η παρατηρούμενη σε σχέση με την αναμενόμενη θνητότητα και βλέπουμε ότι χωρίζεται το επίπεδο σε 4 τεταρτημόρια. Τα νοσοκομεία που βρίσκονται στο χαμηλότερο, που είναι μαρκαρισμένα με πράσινο χρώμα, είναι αυτά που έχουν καλύτερη από το αναμενόμενο απόδοση, τα άλλα με κόκκινο που έχουν απόδοση ισχυρότερη. Αυτή η μεθοδολογία έχει επίσης δημοσιευθεί στο World Journal και αποτέλεσε την επιβεβαίωση μιας πρωτοποριακής, ας πούμε, μεθοδολογίας. Τώρα, για παράδειγμα, έχουμε το report το οποίο μπορεί να πάρει ένα νοσοκομείο. Βλέπουμε ότι έχει, αν επικεντρωθούμε στη θνητότητα, έχει η θνητότητα 5,9%, η αναμενόμενη είναι 5,7%. Αυτό θεωρητικά είναι χειρότερο, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά. Δεύτερον, μπορούμε να δούμε το ίδιο και σε άλλες παραμέτρους. Μπορούμε να δούμε πού βρίσκεται αυτό το συγκεκριμένο νοσοκομείο σε σχέση με τα υπόλοιπα νοσοκομεία και βρίσκεται κάπου εδώ η διαφορά. Τα error bars περιλαμβάνουν την οριζόντια γραμμή 1, άρα αυτό το νοσοκομείο είναι on average μια χαρά. Και αυτό μπορεί να φανεί και σε αυτό το διάγραμμα, όπου βλέπουμε τα νοσοκομεία που έχουν καλύτερη απόδοση των αναμενόμενων, αυτά που έχουν χειρότερη, και το συγκεκριμένο βρίσκεται κάπου εκεί, αναμενόμενοι. Τώρα, δεν φτάνει να έχουμε μία ανάλυση, αλλά η μεθοδολογία μας επιτρέπει μία, ας πούμε, ακτινογραφία του νοσοκομείου, γιατί βλέπουμε ότι μπορούν αυτά τα αποτελέσματα να αναλυθούν σε σχέση, για παράδειγμα, με μία σειρά από επεμβάσεων που θεωρούνται benchmark procedures, δηλαδή επεμβάσεις που είναι συνηθισμένες και περιμένουμε το κάθε νοσοκομείο να τις κάνει καλά. Και βλέπουμε εδώ ότι αυτό το νοσοκομείο, το οποίο συνολικά έχει αναμενόμενο average performance, πράγματι έχει κάποιες κατηγορίες επεμβάσεων
και κάποιες υποκατηγορίες αυτών, όπου το χρώμα είναι πράσινο, είναι καλύτερο από το αναμενόμενο, και έχει και κάποιες επεμβάσεις εδώ πέρα, ξέρω εγώ, στην επέμβαση Norwood, που τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο καλά, και για παράδειγμα επίσης στην τετραλογία Φαλό. Ενώ λοιπόν αυτό το νοσοκομείο κάνει άριστα κανάλια και One minute. Έχει εντοπίζονται κάποια προβλήματα. Και μπορούμε την ίδια ανάλυση να την πάρουμε αυτόματα, διαχωρίζοντας τα περιστατικά σύμφωνα με τις κατηγορίες STAT που αναφέραμε νωρίτερα. Και παίρνοντας αυτό το report, μπορούν οι γιατροί του συγκεκριμένου προγράμματος να δούνε ποιες υποκατηγορίες ασθενών είναι αυτές στις οποίες δεν υπάρχει πρόβλημα, ποιες είναι αυτές στις οποίες πηγαίνουμε καλύτερα και ποιες είναι αυτές στις οποίες πρέπει να δουλέψουμε για βελτίωση. Αυτό λοιπόν είναι το automated. This online platform allows each European Congenital Heart Surgery Association database participating hospital to perform its own benchmark. Oops, συγγνώμη. This online platform allows each European Congenital Heart Surgery Association database participating hospital to perform its own benchmarking analysis instantly. The platform is based on the optimal classification tree analysis. The user can select the outcome of interest, mortality, post-operative ventilation time, or length of stay. Here, we choose mortality. Also, we chose to analyze the benchmark procedures in greater detail. Here, the hospital code is selected. Each participating hospital only has access to its own data analysis. In this time frame window, we have selected to analyze the full span of data provided to the database. The analysis presents itself as a decision tree, the branches of which can be followed to the terminal leaves, which define unique cohorts of similar risk. Following the branches step by step makes the logic fully interpretable. At the top level, one sees the overall outcome. Observed mortality is 3.8%. Expected case adjusted mortality is lower at 3.2%. However, the difference is not statistically significant, and this is indicated by the white color of this box. The decision tree leads to unique patient cohorts, the definition of which is immediately revealed with the cursor and is readily understandable by following the decision tree path. It is clear that while the overall mortality is as expected, there are some patient cohorts with worse than expected mortality. These represent areas of opportunity to improve. There are also cohorts of better than expected performance. These results are further analyzed by benchmark procedures, providing what we call an X-ray view of the hospital performance. It is evident that for the arterial switch operation with VSD closure, the overall performance is less than expected. However, not across the board, but only in these particular sub-cohorts. It is also evident that in this hospital, whose performance is as expected on average, there are not only cohorts of opportunity to improve, but also cohorts of better than average performance, in particular for repair of VSD and for repair of tetralogy of Fallot. Another feature of the online platform, which is quite amazing, is that it allows the user to see trends and examine how these results have changed over time. You can move the slider and limit the analytic window to more recent years. As you do that, you can see that the results are instantly calculated. If you stop here, you only have a two-year window. In fact, you can fix this time window and then look at the data, how they change over time in two-year increments. You can see that there was a period where there were many areas of opportunity to improve, and more recently, the results are quite on par with average, except for a couple of minor cohorts. Αυτή λοιπόν είναι η αυτόματη μεθοδολογία που αντικαθιστά χιλιάδες ώρες γιατρών, νοσηλευτών κτλ. Που θα έπρεπε να αναλύουν αυτά τα δεδομένα σε κάθε κέντρο. Συμπεράσματα. Οι νέοι μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπουν μια αντικειμενική, ακριβή και κατανοητή εξατομικευμένη πρόγνωση για σχεδιαζόμενες παιδοκαρδιοχειρουργικές επεμβάσεις στην κατεύθυνση του personalized medicine. Επιτρέπουν την αντικειμενική αξιολόγηση κάθε παιδοκαρδιοχειρουργικού κέντρου σε σχέση με διεθνείς standards, λαμβάνοντας αυτόματα υπόψη τους παράγοντες κινδύνου του πληθυσμού των συγκεκριμένων ασθενών που χειρουργεί το κέντρο. Και επιτρέποντας αυτόματο εντοπισμό τόσο στοιχείων αριστείας στο κέντρο, όσο και
συχνά δυσδιάκριτων αδυναμιών, διευκολύνοντας προσπάθειες για βελτίωση της ποιότητας. Η έρευνα φυσικά για την περαιτέρω αξιοποίηση της τεχνολογίας αυτής συνεχίζεται. Άρα, ποια είναι τα απαιτούμενα για την αξιολόγηση των παιδοκαρδιοχειρουργικών κέντρων? Υποχρεωτική αναφορά αποτελεσμάτων για όλα τα κέντρα και όλους τους χειρουργούς, πλήρης και αντικειμενικά επιβεβαιωμένη αναφορά αποτελεσμάτων, απαραίτητη αντικειμενική case mix adjusted αξιολόγηση, που είναι, όπως είδαμε, άμεσα εφικτή με μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης, με πολλαπλούς δείκτες ποιότητας, θνητότητα, νοσηρότητα, αλλά και άλλους. Η αξιολόγηση αυτή πρέπει να είναι δημόσια προσβάσιμη και να αποτελεί κριτήριο πιστοποίησης και λειτουργίας κέντρων και χειρουργών. Και φυσικά, γιατί αυτό είναι ο τελικός στόχος, να οδηγεί σε δράσεις βελτίωσης, δηλαδή σε προγράμματα βελτίωσης ποιότητας. Εδώ θα ήθελα να σας δείξω αυτό. Πρέπει να συνεχίζουμε να προσπαθούμε. Κανένας δεν πηδάει πιο ψηλά, κατεβάζοντας την μπάρα. Και να σας πω και κάτι που αναφέρει ο Διογέννης Λαέρτιος ό,τι είπε ο Πυθαγόρας. Τα λάθη μην προσπαθείς να τα σκεπάσεις με λόγια, αλλά θεράπευέ τα με ελέγχους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σαρή για την παρουσίασή του, για τον τρόπο